Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης συμμετέχει σε μια πρωτότυπη δράση σε συνεργασία με τον πολιτιστικό οργανισμό Tales of X Cities, το Art Box και το Γκέτε της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ένα τραπέζι το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε 5 σημεία του Εύρου. Η δράση αυτή γίνεται στα πλαίσια μιας μεγάλης δράσης από το Tales of X Cities που οργανώνεται μαζί με το Εθνολογικό, το Art Box και το Γκέτε της Θεσσαλονίκης. Είναι δράσεις που γίνονται σε 12 πόλεις. Και είχαμε λάβει μέρος και πέρυσι με κάποιες δράσεις και το φθινόπωρο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης όπου συμμετείχε αυτός ο πολιτιστικός οργανισμός που ήταν πολύ καλό. Έτσι ο Εύρος οργανώνει στο πλαίσιο αυτών των δράσεων 5 τραπέζια στα οποία θα καθίσουν γύρω στους 30 συνδετημόνες. Ορμένιο, Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Τυχερό και Αλεξανδρούπολη. Η αφορμή για το συγκεκριμένο project δημιουργήθηκε από την ανθρωπογραφία που έχει ο Εύρος, η οποία είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, αναφέρει η ιδρύτρια του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, Αγγέλα Γιαννακίδου. Η ιδέα γεννήθηκε από την συζήτηση που συμμετείχαν όλοι, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι εθελοντές και οι οργανωτές. Και αφορμή ήταν να καταλήξουμε σε αυτή τη δράση ότι είναι έτος 22, ο Εύρος έχει μια ανθρωπογεωγραφία τρομερά ενδιαφέρουσα, αλλά το έτος μνήμης θα έπρεπε στο έτος μνήμης να καταθέσουμε τις ιστορίες του Εύρου, του τόπου και των ανθρώπων. Είναι ένα ζωντανό μουσείο λοιπόν ο Εύρος και αυτό νομίζω θα αναδειχθεί έστω σε αυτή τη μικρή δράση, γιατί είναι τεράστιο το βάθος και το πλάτος, η ευρύτητα του Εύρου είναι τεράστια, αλλά έστω σε αυτή τη δράση νομίζω ότι θα φανούν κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Το project ξεκινά από το Ορμένιο, όπου στο τραπέζι θα καθίσουν κάτοικοι του χωριού αλλά και άνθρωποι που έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα στην περιοχή, ενώ το επόμενο τραπέζι θα πραγματοποιηθεί στην Ορεστιάδα στο Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο Ανδριανούπολης, έτσι ώστε να αναδειχθεί το αστικό κομμάτι της Θράκης. Στο Ορμένιο λοιπόν για αυτήν την οργάνωση Χρυσούλα Ιωαννίδου, σε ένα τραπέζι που θα καθίσουν άνθρωποι από το χωριό και ο πολύ σημαντικός Μανώλης που έχει το ευρωθύραμα, άνθρωποι του τόπου που θα μιλήσουν για τον εαυτό τους και τις ιστορίες του τόπου, πώς βλέπουν τον τόπο. Στην Ορεστιάδα, στον Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο Ανδριανούπολης, πολύ σημαντικό κομμάτι, το επιλέξαμε και επιμείναμε να γίνει εκεί για να αναδείξουμε το αστικό κομμάτι της Θράκης, πολύ σημαντικό που ξεκινιέται από τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. Θα συμμετέχουν ο Κιγμάς, ο Νίκος ο Κούκλουτζας, ο Δημήτρης ο Σπανός, η νέα επιχειρηματίες η Νικόλ, θα συντονίσει η Βικτωρία Τσονίδου. Στη συνέχεια και κατεβαίνοντας τον Εύρο, το επόμενο τραπέζι θα λάβει χώρα στο Διδημότυχο και συγκεκριμένα στην Ευρωφάρμα, με σκοπό να παρουσιαστεί η παραγωγική δύναμη του Εύρου, με το επόμενο τραπέζι να πραγματοποιείται στο Τυχερό, όπου εκεί 6 συνδημότες θα παρουσιάσουν την πιο ενδιαφέρουσα ανθρωπογραφία των κατοίκων του Σουφλίου. Στο Διδημότυχο, που θα γίνει στην Ευρωφάρμα, για να δείξουμε την παραγωγική δυναμική του Εύρου και θα καθίσουν άνθρωποι που θα μας μιλήσουν για το μεγάλο βάθος της ιστορίας, Σαρσάκης Γιάννης του Αντωνίου και του Γεωργίου II, άνθρωποι από το Ασημένιο, από το Σοφικό επίσης, η Φωτεινή Γραμμενίδου και άλλοι 6 άτομα, τα οποία θα συντονίσει και θα παρουσιάσει η Τάνια Καραλή. Στο Τυχερό η Γιάννη Χατζιπέμου είναι υπεύθυνη για να δημιουργήσει ένα τραπέζι με 6 συνδετημόνες που θα μιλήσουν για την πολύ ενδιαφέρουσα ανθρωπογεωγραφία της περιοχής του Σουφλίου. Πώς βλέπουν οι άνθρωποι τον τόπο, τι έχουν φέρει ως μνήμη από αυτόν τον τόπο, ποια είναι τα όνειρά τους και ποια είναι η ελπίδα τους και η επιμονή τους γι' αυτό. Τα 5 σημεία ολοκληρώνονται στην πρωτεύουσα του Εύρου, την Αλεξανδρούπολη, όπου το τραπέζι θα πραγματοποιηθεί στην αποθήκη του Τελωνίου, όπου θα καθίσουν άνθρωποι από τον πρώτο αστικό πυρήνα της πόλης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το project θα καταγραφεί σε ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους που θα παρουσιαστεί στο Festival Tale of X Cities 22 στις 17, 18, 19 Φεβρουαρίου στο Goth Institute στη Θεσσαλονίκη. Στην Αλεξανδρούπολη, η Βάση Παντελίδου υπεύθυνη, στον υπέροχο χώρο που έχει κάνει η υπηρεσία του Τελωνίου, στην αποθήκη του Τελωνίου και ευχαριστούμε για την παραχώρηση τη διευθύντρια, θα στηθεί και το τραπέζι και θα μιλήσουν άνθρωποι που προέρχονται από τον πρώτο οικιστικό πυρήνα της Αλεξανδρούπολης, που είναι Καπαδόκες, Ενίτες και τα λοιπά, όπως ξέρουμε, και θα τους ακούσουμε. Νομίζω είναι μια
δειγματοληπτική δράση, πολύ σημαντική και για τους εθελοντές, και γι' αυτό ένα μεγάλο ευχαριστώ βέβαια για όλους αυτούς που συμμετείχαν, που φαίνεται εύκολο αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να συντονιστούν όλα αυτά και να γίνουν σε χρονικές στιγμές, ώστε να έχουμε στο τέλος μια καταγραφή, ένα ντοκιματέρ 12 ώρες εύρος, μέσα από τις ιστορίες τις ατομικές που συναντούν τις συλλογικές του εύρου.